Το θέμα αυτό που κάθε φορά μας κάνει πάρα πολύ υπερήφανους για την ιστορία μας και αναφέρουμε στην Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι 2014. Διανυκτέρευσε στα Καλάβρητα η Ολυμπιακή Φλόγα, στο τέλος δηλαδή της πρώτης ημέρας της λαμπαδιδρομίας. Έχουμε υλικό να δούμε από την άφιξη της φλόγας στα Καλάβρητα, αφού έκανε λοιπόν ένα ταξίδι περνώντας, ξεκινώντας μάλλον από την αρχαία Ολυμπία, την Αμαλιάδα, την αρχαία Ήλιδα, τον Πύργο, τη Ζαχάρο, την Τρίπολη, μέχρι να φτάσει στα Καλάβρητα. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Καρπενησίου, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, διότι η Ολυμπιακή Φλόγα θα διανυκτερεύσει σήμερα στο Καρπενήσι. Σε ατμόσφαιρα κατάνοιξης, η προφιέρεια Ινό Μενεγάκη παραλαμβάνει το Ολυμπιακό φως από το βωμό της Ήρας στην αρχαία Ολυμπία. Το μακρινό ταξίδι της Φλόγας ως το Ρωσικό Κάφκασο, όπου θα διοργανωθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Σότσι το 2014, ξεκινά. Το παρόν στην τελετή της Αφής στην κοιτίδα του Ολυμπισμού έδωσε ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ. Στην ομιλία του έστειλε μήνυμα κατά των διακρίσεων. Το μήνυμα του Ολυμπισμού είναι ότι η ανθρωπότητα γίνεται πλουσιότερη λόγω της διαφορετικότητας των πολιτισμών, των κοινωνιών και των επιλογών των ανθρώπων. Το Ολυμπιακό κίνημα δεν κατηγορεί ούτε αποκλείει κανέναν. Οι λαμπαδιδρόμοι θα μεταφέρουν παντού τις αξίες του Ολυμπισμού. Τις αξίες της ευγενούς άμυλας, της φιλίας και της απόρριψης των διακρίσεων κάθε μορφής. Και όπως λένε οι φίλοι μας από τη Ρωσία, εμπρός, φύγαμε. Let's go. Ο αθλητής του αλπικού σκι Γιάννης Αντωνίου παρέλαβε πρώτος το Ολυμπιακό φως. Η Ιερή Φλόγα, αφού περάσει από 33 πόλεις και 23 νομούς της Ελλάδας, θα παραδοθεί στους εκπροσώπους της Ρωσικής Αποστολής στις 5 Οκτωβρίου σε ειδική τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Στη συνέχεια, το Ολυμπιακό φως θα ταξιδέψει σε ολόκληρη τη Ρωσία, προτού καταλήξει στις 7 Φεβρουαρίου στο Σότσι για την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε ότι η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα θερμή όπου περνούσε η Ολυμπιακή Φλόγα, με ευχές για φιλία, αλληλεγγύη και ειρήνη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα συνεχίζει το ταξίδι της η Ολυμπιακή Φλόγα μέχρι να καταλήξει στο Σότσι της Ρωσίας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά σήμερα το βράδυ θα διανυκτερεύσει στο Καρπενήσι και νομίζω ότι εκεί έχουν ετοιμάσει διάφορα για την υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας και ο κόσμος περιμένει το πέρασμά της. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, τον Δήμαρχο Καρπενησίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κίλιαν από το δροσερό Καρπενήσι. Γιατί το λέτε δροσερό, τι θερμοκρασίες έχετε σήμερα? Αρκετά χαμηλότερες από την Αθήνα. Είναι ένα πολύ ωραίο, είναι μια πολύ όμορφη φθινοπορεινή ημέρα. Επειδή εμείς εδώ τις τελευταίες δύο μέρες ζούμε μια αναζωγόνηση καλοκαιρινή, αν θέλετε, και αυτό μάλλον μας φαίνεται περίεργο ότι έχει τόση διαφορά η θερμοκρασία. Πόσους βαθμούς έχετε περίπου? Πρέπει τώρα να έχουμε γύρω στους 10 με 15 βαθμούς. Οπότε όντως είναι αρκετά δροσερό το Καρπενήσι. Λοιπόν, όμως αυτό δεν θα σας σταματήσει, δεν θα σας εμποδίσει να υποδεχτείτε θερμά την Ολυμπιακή Φλόγα σήμερα, η οποία και θα διανυκτερεύσει στον τόπο σας. Με πολύ μεγάλη χαρά και το μόνο να πω με κάποιον ενθουσιασμό καλωσορίζουμε απόψε την Ολυμπιακή Φλόγα. Mm-hmm. Ξέρετε, για μας η χαρά είναι διπλή, διότι ο πρώτος λαμπαδιοδρόμος Ολυμπιακής Φλόγας, ο Γιάννης Αντωνίου, είναι δικό μας παιδί. Είναι ένας εξαίρετος αθλητής του αλπικού σκι από το Καρπενήσι. Οπότε αισθανόμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια, ένα μεγάλο καμάρι. Mm-hmm. Πώς θα υποδεχτείτε λοιπόν σήμερα την Ολυμπιακή Φλόγα, τι έχετε ετοιμάσει και στο Δήμο σας? Θα υποδεχτούμε την Ολυμπιακή Φλόγα στην κεντρική πλατεία της πόλης με πλήθος δημοτών. Mm-hmm. Θα γίνει βεβαίως και μια εκδήλωση για να τιμήσουμε τους λαμπαδιοδρόμους, αλλά και για να δείξουμε έτσι τη σημασία που εμείς αποδίδουμε στην Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία είναι ένα σύμβολο που μας ενώνει όλους. Πόσο μάλλον που ξέρετε, και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, εμείς εδώ στο Καρπενήσι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χιονοδρομικό κέντρο. Mm-hmm. Έχουμε μια παράδοση στη χιονοδρομία. Αισθανόμαστε λοιπόν, λες και η Ολυμπιακή Φλόγα γυρίζει της κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Τι ώρα περίπου αναμένετε την άφιξή της? 6:30.
6:30 σήμερα το απόγευμα. Πολύ ωραία, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα. Να είστε καλά, δράτω με τις ευκαιρίες να σας προσκαλέσω στο Καρπενήσι. Τώρα το χειμώνα που είναι όλα ωραία. Όντως, το είχαμε πει από πέρυσι και δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Μπορεί φέτος να τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία μας κάνουν υπερήφανους έτσι ως Έλληνες. Άλλα γεγονότα της επικαιρότητας δεν μας κάνουν υπερήφανους. Αλλά έτσι είναι αυτό το... η ζυγαριά στη ζωή. Να έχετε μια καλή συνέχεια, ένα καλό απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα, 12, infotainment, για να ενημερωθούμε για την επικαιρότητα και όχι μόνο. Γεια σας.